Κύριε Λαμπρούλη, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Ψαλιδόπουλο, καλημέρα και στους ακροατές. Κύριε Λαμπρούλη, ολοκληρώθηκε αυτό το Σαββατοκυριακό αυτή η συνήθις αλλά και ενίοτε ενδιαφέρουσα διαδικασία της εμφάνισης των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε το Σαββατοκύριακο, ο κύριος Κουτσούμπας βρισκόταν εκεί τις προηγούμενες ημέρες. Μίλησε μάλιστα από ό,τι γνωρίζομαι και στο φεστιβάλ της ΚΝΕ εκεί. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Πώς αποτιμά το Κομμουνιστικό Κόμμα την εμφάνιση των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί και ένα βήμα για την έκθεση των οικονομικών πολιτικών των κομμάτων? Κοιτάξτε, τώρα βέβαια στον χρόνο που έχουμε σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος, χωρίς να είναι αιχμή, θα προσπαθήσω κωδικοποιημένα και γρήγορα να θίξω κάποια ζητήματα. Αυτό που βγαίνει, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, το συμπέρασμα από όλη αυτή την από τις παρεμβάσεις που γίνανε στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, από την αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα, είναι ότι η ανάπτυξη, για την οποία βεβαίως υπερθεματίζει τόσο η κυβέρνηση όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση, αλλά και τώρα ως αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα αστικά κόμματα, δεν έχουν να κάνουν με την ανάκτηση των απολειών των εργαζομένων, της πλειοψηφίας του λαού μας στα χρόνια της κρίσης, πολύ δε περισσότερο για δικαιώματα σε μισθούς, συντάξεις που να αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Συνεπώς, είτε η βιώσιμη, είτε η ανάπτυξη για όλους που λέει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, είτε η δίκη που έλεγε πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε και όλοι μαζί και τα άλλα κόμματα, με τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, ο λαός θα συνεχίσει να πληρώνει, και αυτό καταδεικνύεται και, αν θέλετε, προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά και με τη νέα κυβέρνηση, ότι ο λαός θα συνεχίσει να πληρώνει τις φοροαπαλλαγές των επιχειρηματικών ομίλων, να εργάζεται με χαμηλούς μισθούς και άθλιες εργασιακές σχέσεις, να βλέπει το περιβάλλον να καταστρέφεται, τη ζωή του να υποβαθμίζεται και να κερδίζει μια χούφτα πλουτοκρατών, μια χούφτα μονοπωλίων. Και αυτό που βγαίνει, κατά τη γνώμη μας, ως συμπέρασμα, αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη για την οποία όλοι υπερθεματίζουν, απαιτεί συνεχή εξαθλίωση των εργαζομένων. Και αυτό φαίνεται από την όλη πορεία και της κρίσης, αλλά και της προωθούμενης υποτίθεται ανάπτυξης, από την οποία κατά τα άλλα όλοι θα ωφεληθούν κατά τον κύριο Μητσοτάκη ή και τα άλλα αστικά κόμματα, με τις όποιες διαφορές έχουν στην προσέγγιση αυτού, τις μικροδιαφορές τους, γιατί στρατηγικά συμφωνούν όλοι. Και αυτό το συμπέρασμα, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να καθορίζει και την κατεύθυνση, τον προσανατολισμό, τις απαιτήσεις και τα καθήκοντα του ίδιου του εργατικού κινήματος, προκειμένου ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, μέσα από την κοινωνική συμμαχία που εμείς προτείνουμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα, ο λαός να βαδίσει στο δρόμο της πραγματικής ανατροπής αυτής της πολιτικής για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση. Συνεπώς, τίποτα θετικό δεν πρέπει να περιμένει ο κάθε εργαζόμενος από τις όποιες εξαγγελίες, από τα όποια υπόθηκαν στη ΔΕΘ σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Εξάλλου, προς αυτή την κατεύθυνση, επιβεβαίωση είναι και οι νόμοι ή τα νομοσχέδια που θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Πρώτο, αν θέλετε, ή άμεσα, αυτό που θα κατατεθεί το πολυνομοσχέδιο του περίφημου αναπτυξιακού νόμου, του ξύλωμα των εργατικών, των όποιων απέμειναν εργατικών δικαιωμάτων. Κύριε Λαμπρούλη, ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του το Σάββατο, αν ορθώς το ανακαλώ, υπογράμμισε απαντώντας στον κύριο Μητσοτάκη ότι εν πολλής η κυβερνητική πολιτική και ιδίως μια πολιτική η οποία τώρα χορηγεί επιδόματα, μειώνει φορολογία κλπ. Στηρίζεται
στις δυνατότητες τις οποίες άφησε η προηγουμένη κυβέρνηση, η δική του κυβέρνηση στην ελληνική οικονομία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα το επισημαίνει κατ' επανάληψη, παρότι προκαλεί και μια αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στον αυτόν δρόμο. Πώς αξιολογείτε αυτή την τοποθέτηση? Κοιτάξτε, κύριε Ψαλιδόπουλε, εμείς και προεκλογικά, αν θέλετε στην περίοδο της προεκλογικής περίοδου των βουλευτικών εκλογών, και όχι μόνο, αλλά κυρίως των βουλευτικών εκλογών, αυτό που λέγαμε, βλέποντας βεβαίως και εκτιμώντας ότι η Νέα Δημοκρατία προαλήφονταν για κυβέρνηση, ότι θα παραλάβει τη σκητάλη ως επόμενη κυβέρνηση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πριν, ΣΥΡΙΖΑ μετά, και θα συνεχίσει απαρέγκλα την ίδια πολιτική, την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Με τα μέτρα αυτά που πάρθηκαν, αν θέλετε, ψηφίστηκαν και εφαρμόζονται, και άλλα είναι να εφαρμοστούν από τα τρία μνημόνια, προσθέτοντας βεβαίως και νέα βάρη, επεκτείνοντας δηλαδή την αντιλαϊκή πολιτική το επόμενο διάστημα, και η νέα κυβέρνηση. Άρα λοιπόν διακονίζονται γιατί, για το ποιος τσακίζει το λαό με ματωμένα πλεονάσματα, και από την άλλη μεριά για το ποιος θα δώσει κάποια ψίχουλα από αυτά τα τεράστια, την τεράστια κλοπή που υφίσταται η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, για το ποιος λοιπόν είχε τη δυνατότητα να δώσει ή έχει τη δυνατότητα να δώσει κάποια ψίχουλα από τα καρβέλια που παίρνουν από το λαό μας. Γι' αυτό λέμε ότι είναι κοροϊδία και εμπεγμός απέναντι στο λαό μας που ματώνει, αυτού του τύπου η αντιπαράθεση που μόλις πριν αναφέρετε ή αναφέρθηκε το ερώτημά σας. Κύριε Λαμπρούλη, αυτή την περίοδο... Γιατί ο λαός μας θα συνεχίσει, κύριε Ψαλιδόπουλε, και με τη νέα κυβέρνηση να πληρώνει και να διπλοπληρώνει και να τριπλοπληρώνει με άμεσο ή με έμεσο τρόπο, φορολογία δηλαδή, και να, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, οι δημοσιονομικοί στόχοι για τα λεγόμενα αυτά ματωμένα πλεονάσματα, λέμε εμείς, τα οποία είναι συγκεκριμένα, είναι νομοθετημένα και θα πρέπει να, τουλάχιστον μέχρι το 2022, αλλά που λέτε περισσότερο με ορίζοντα το 2060, να αφημάζουν το λαό μας. Άρα λοιπόν δεν είναι τίποτα θετικό να περιμένει ο λαός, και οι όποιες αυτού του τύπου η αντιπαράθεση δείχνει μεταξύ Νέος ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας για το ποιος δίνει ψίχουλα στο λαό ή ποιος αφημάζοντας το λαό μπόρεσε να δώσει ή έστρωσε το έδαφος για να μπορεί ο επόμενος να δώσει κάποια ψίχουλα, είναι μεγάλη κοροϊδία, όταν από το λαό στερούν εν έτη 2019 δικαιώματα, κατακτήσεις, αλλά πολύ δε περισσότερο τους στερούν τις δυνατότητες που παρέχεται σήμερα και στη χώρα μας, που παρέχουν οι δυνατότητες της παραγωγικότητας εργασίας και τα επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνολογίας, γυρνώντας μας 100 και πλέον χρόνια πίσω, και οι δυο τους αν θέλετε, ή εν αλλάξει κυβερνώντας. Πάντως, στον λίγο αυτό χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, πάντως φαίνεται ότι προς το παρόν ακόμη, αυτό είναι και σύνηθες βέβαια, δεν είναι κάτι ειδικά καινούριο, η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης απολαμβάνουν τις ανοχής ή του ενδιαφέροντος και μιας δημοφιλίας στην κοινή γνώμη. Προσδοκά ο κόσμος εξελίξεις δηλαδή. Κοιτάξτε, αυτό εννοείται τα ποσοστά. Ναι, ας πούμε, δεν χρησιμοποιώ τις δημοσκοπήσεις, ναι, ας πούμε, ως... αλλά ναι, ως ένδειξη, δεν το εννοώ. Είναι αποτύπωση, ναι, μια συγκεκριμένη περίοδο. Α, σωστά, ναι, ναι. Κύριε Ψαλιδόπουλε, η πραγματικότητα είναι η καθημερινότητα του κόσμου. Το τι βιώνει καθημερινά δεν χρειάζεται να τα αναφέρω, δεν έχουμε και χρόνο βεβαίως, αλλά ο καθένας ζει την κατάσταση καθημερινά. Ανοίγουν τα σχολεία αυτές τις μέρες. Τρέχουν, ναι, οι φορολογικές υποχρεώσεις. Ήρθε ο έμφυα και πρέπει να πληρωθεί. Άλλοι φόροι, άμεση ή έμεση. Τα παιδιά να πάνε σχολείο, να γραφτούν στα φροντιστήρια. Υποχρεώσεις βουνό, να το πω έτσι. Και παράλληλα, ο εργαζόμενος, η πλειοψηφία του λαού μας, να είναι στην πίεση, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τα μισθολογικά του δεδομένα, τα δικαιώματά του ως εργαζόμενο, και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν αυτή την πραγματικότητα που βιώνει ο λαός μας δεν μπορεί να την λύσει ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις όποιες μικροδιαφορές ή διαφορές μπορεί να έχουν στην πρόθεση, από τη στιγμή που και οι δύο, και όπως και τα άλλα αστικά κόμματα, συμφωνούν στη στρατηγική κατεύθυνση, στην ανάπτυξη που έχει ως μοναδικό κριτήριο
τη διασφάλιση των κερδών των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και των συμφερόντων, διασφάλιση αν θέλετε και προστασία των συμφερόντων της αστικής τάξης της χώρας μας. Που προϋπόθεση γι' αυτό είναι η ανέρεση συνεχώς των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και προς αυτή την κατεύθυνση παίρνονται και μέτρα. Αυτά δηλαδή που προωθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως και τώρα με την επιχείρηση που γίνεται μέσω του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου για το πέρα από τις εργασιακές σχέσεις και το ξύλωμα των κλαδικών συμβάσεων, του ασφυκτικού ελέγχου των συνδικάτων. Η επίθεση δηλαδή. Ναι, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Είναι ένα μέτωπο καινούριο. Αληθές είναι αυτό που περιγράφετε. Κύριε Λαμπρούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Θα επανέλθουμε προφανώς. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.